Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρεσβευτές, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη τιμή που μου κάνει να είμαι σήμερα εδώ, τέτοια μέρα, για την πρωτοβουλία που πήρε να πραγματοποιήσει τούτη την μέρα, αυτή την έκθεση, η οποία αφορά τον Άγιο Δημήτριο τον Πολύμο Θεσσαλονίκης στην τέχνη του Αγίου Όρου. Κύριε Δήμαρχε, εύχομαι πραγματικά το Άγιο Δημήτριο τον Πολύμο μαζί με την υπέρμαχη του Σταθμού να είναι πάντα κοντά σας, σε αυτή την πόλη. Την πόλη που είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, αλλά η οποία εμπνέει όλη την Ελλάδα, όλο τον ελληνισμό. Τούτη πόλη με τους συμβολισμούς της δείχνει τον δικό μας προορισμό, τον προορισμό των Ελλήνων. Και έρχομαι πραγματικά, γιατί έχει καταλάβει τη δημαρχία της σε δύσκολες συνθήκες. Έρχομαι, Άγιος Δημήτριος σε δυναμώνει. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο με όλους τους αλλαγούς ενότητας να αποκαταστήσει πάντα τη Θεσσαλονίκη και τη θέση του Θεσσαλονίκη. Για τη Θεσσαλονίκη έχει μεγάλη αποστολή και είναι μεγάλο το βάρος της Δημαρχίας και των Δημοτικών Συμβούλων. Καθένας πρέπει να λαμβάνει τις όλες τις ευθύνες του για το πώς η Θεσσαλονίκη πρέπει να κοινοβολήσει. Για την Ελλάδα αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Σε τούτο εδώ το χώρο ακριβώς. Θέλω να συγχαρώ γιατί εμπνευστήκατε αυτή την έκθεση, η οποία γύρω σε επίκεντρο την τέχνη γύρω από τον Άγιο Δημήτριο, αλλά μέσα από το Άγιο Όρος, αυτή την κοιτίδα της Ορθοδοξίας, αυτή την κυβωτό της Ορθοδοξίας, που δεν πρέπει να ξεχνάμε τι σημαίνει για ολόκληρη την ξενοσύνη, για ολόκληρη την Ορθοδοξία, για την ίδια, να τονίζω αιμονικά, την Ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Άγιο Όρος, και αυτό το λέω προς πάσα κατεύθυνση και προς κάθε παραλήπτη αυτού του μηνύματος, έχει ως πνευματικό θεματοφύλακα τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως. Σε έργο το οποίο οφείλουμε να συμπαρασταθούμε όλοι για την έργο που αφορά την πορεία και την καταξίωση της Ορθοδοξίας για λόγους που αφορούν όχι μόνο εμάς τους μόνους χριστιανούς, αφορούν την χριστιανοσύνη εν γέννη, αφορούν την παγκόσμια ειρήνη, την παγκόσμια οικολογική ισορροπία, αφορούν την καταξίωση του ανθρώπου. Ο Άγιος Δημήτριος στο Άγιον Όρος, μέσα από την τέχνη τη Χρυσαυγή, αποδεικνύεται ως μυροβλήτης και στον χώρο της τέχνης. Το μύρο δεν αναλύζει μόνο εδώ, που βρίσκεται ακριβώς ο Άγιος Δημήτριος. Το μύρο του είναι μύρο το οποίο, όπως το είπα, αναλύζει για να μπορέσει να εμπνεύσει την τέχνη και τον πολιτισμό. Και αυτό το γίνεται στο Άγιον Όρος, που όπως είπα, είναι η κυβωτό της Ορθοδοξίας, έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλους. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος του Αγίου Όρους. Να είναι κυβωτός της πίστης μας, αλλά ταυτοχρόνως να είναι και λίγνο της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό οφείλουν να το γνωρίσουν όλοι εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν αυτό το χώρο για να υπηρετήσουν την πίστη. Γιατί από εκεί υπηρετούν την πίστη, υπηρετούν την Ορθοδοξία. Από το Άγιον Όρος δεν επιτρέπεται και δεν είναι δυνατόν να υπηρετηθούν άλλες αξίες από εκείνες οι οποίες αφορούν την Ορθοδοξία και την Χριστιανοσύνη. Θέλω να τονίσω για τούτο σε ό,τι αφορά τις εικόνες του Αγίου Δημητρίου, τον Άγιο Δημήτριο στο Άγιον Όρος, την τέχνη. Είπα και πριν από λίγο στην έκθεση η οποία έγινε στο Δημητρίο ότι η Χριστιανοσύνη είναι πηγή έμπνευσης μέσα από πολλούς Αγίους, ιδίως από Αγίους όπως ο Άγιος Δημήτριος, είναι πηγή έμπνευση για την τέχνη. Και αυτό το βλέπουμε στο Άγιο Όρος. Οι εικόνες του Αγίου Δημητρίου, οι αγιογραφίες γενικότερα στο Άγιο Όρος, είναι κομμάτι του πολιτισμού μας. Είναι κομμάτι του βυζαντινού πολιτισμού,
όπως η Θεοζήνη και η Αγία της ενέπνευσαν και εμπνέουν πάντοτε τον βυζαντινό πολιτισμό. Και εδώ πρέπει να τονίσω κάτι, το οποίο το έχω πει πολλές φορές σε αυτό το επαναλαμβάνω, γιατί έχει αξία, όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες, έχει αξία γενικότερα. Ακριβώς μέσα από την τέχνη, που είναι κομμάτι του βυζαντινού πολιτισμού, αποδείχθηκε και αποδεικνύεται καθημερινά ότι το Βυζάντιο και ο πολιτισμός του ουδέποτε υπήρξαν μέρος του Μεσαίου. Αυτός ο μύθος που κάποιοι καλλιέργησαν και εν τέχνος, επιτέλους διαλύεται και καταλύεται. Άλλοι μπορεί να υπήρξαν μέρος του Μεσαίου. Άλλοι μπορεί να μην σεβάστηκαν την χριστιανική παράδοση και να προέκυψε μέσα από τις πράξεις και τις παραδείξεις του αυτό που βλέπει σήμερα Μεσαίος. Πάντως, το Βυζάντιο και ο πολιτισμός του όχι μόνο δεν υπήρξαν μέρος του Μεσαίου, αλλά το Βυζάντιο μέσα από τους πατέρες ήταν εκείνο το οποίο διέσωσε την κληρονομιά των δύο άλλων πυλώνων του